Ο κύριος Λαθουράκης, γιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι από ένα αυτονόητο γεγονός, το οποίο θα ισχύει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, η διάθεση δηλαδή αποκλειστικά των φαρμάκων και δι' των αντιβιωτικών με ιατρική συνταγή, γίνεται γεγονός από χθες, παρά τις ενστάσεις, παρά τις αμφισβητήσεις που μπορεί κάποιοι να έχουν. Νομίζω είναι το αυτονόητο. Τι εννοείτε? Δηλαδή, ενστάσεις, αντιδράσεις, τι εννοείτε? Υπάρχουν ενστάσεις, υπάρχουν αντιδράσεις. Μάλιστα, χθες είδαμε και κάποιες αμφιβολίες που εκφράστηκαν από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ότι ο νόμος αυτός δεν είναι σε ισχύ, αλλά τίθεται σε αναστολή κατόπιν προφορικής παρέμβασης του Υφυπουργού, επειδή το σύστημα δεν είναι έτοιμο ακόμα. Για μας αυτά, επειδή κάποιοι θα το δουν και κάποιοι μπορεί να ενημερωθούν ότι το σύστημα αυτό βρίσκεται σε αναστολή, δεν είναι σε αναστολή. Ο νόμος είναι σαφής. Υπάρχει από τις 11 του Μάρτη και εφαρμόζεται στις 11 του Ιούνιου. Μάλιστα. Υποχρεωτικά για όλους. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι αν θέλω να πάρω ένα αντιβιωτικό που μπορεί να είναι για τον πονόδοτο, για το πρίξιμο στο δόντι, ένα αντιβιωτικό που μπορεί να είναι τελευταία στιγμή, ακόμα και μέσα σε μία νύχτα, για το παιδί μου το οποίο μπορεί να έχει σηκώσει υψηλό πυρετό, εκεί πώς θα το κάνω? Πρέπει να βρω να κάνω εγώ το χαρτί ή εσείς θα πρέπει να μου γράψετε? Συγγνώμη. Τη συνταγή. Κυρία Δουλγεράκη, δεν υπάρχει η έννοια θα πάρω το αντιβιωτικό μου. Δεν υπάρχει. Το αντιβιωτικό δεν είναι ούτε πατάτες ούτε ντομάτες. Κανείς δεν θα πάρει από μόνος το αντιβιωτικό αν δεν εξεταστεί πρώτα. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις αντιβιωτικό για τον πονόδοτο αν δεν το έχει συνταγογραφήσει ο οδοντίατρος σου. Δεν μπορεί να πάρεις αντιβιωτικό για το παιδί αν δεν το έχει εξετάσει ο παιδίατρος, αν χρειάζεται και ποιο αντιβιωτικό χρειάζεται. Αυτά που συζητάμε τώρα ουσιαστικά γινόντουσαν μόνο στην Ελλάδα και νομίζω ότι όπου και να τα πούμε στο εξωτερικό δεν θα μας καταλάβουν για τι πράγμα μιλάμε. Δεν υπάρχει αγορά φαρμάκου ή αγορά αντιβιωτικού. Υπάρχει εκτέλεση ιατρικής συνταγής. Μάλιστα. Κατόπιν εξέτασης. Αυτό είναι το... Η αλήθεια είναι, και το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, κύριε Λαθουράκη, ότι ως χώρα είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε κατανάλωση αντιβιωτικών, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων ότι καταγράφει διπλάσια χρήση αντιβιωτικών στη χώρα μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους προηγούμενους μήνες όλα αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά μιας που φτάσαμε σε εκείνο που λέει ότι από σήμερα μόνο με συνταγή γιατρού το αντιβιωτικό, έφτασα σε εκείνο που ως προκάλημα, ως πρόσχημα μπορεί ο καθένας από εμάς να χρησιμοποιεί. Εγώ σας το κάνω προσωπικό το παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Μου έχει συμβεί κάτι εκτάκτως, δεν προλαβαίνω να πάω στο γιατρό μου για να πάρω ένα χάπι που μπορεί να είναι αντιβιωτικό. Εκεί τι γίνεται? Εάν μέσα στη νύχτα κάτι συμβεί, χρειάζεται να πάρεις ένα χάπι που θεωρείται αντιβιωτικό αλλά είναι μαζί και παυσίπονο. Εκεί είναι κάτι άλλο? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό ρωτάω για το πρακτικό του πράγματος. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρακτικό. Άλλο το κοινό παυσίπονο που μπορεί και είναι μη συνταγογραφούμενο, το παρακεταμόλι, ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορεί να δοθεί από το κατ' επίκληση από το φαρμακοποιό, και άλλο το αντιβιωτικό. Μες. Το αντιβιωτικό δεν είναι φάρμακο κατ' επίγουσας ανάγκης που θα πρέπει να το πάρεις το βράδυ υποχρεωτικά. Mm-hmm. Αν είναι κάτι τόσο επίγον, υπάρχει το νοσοκομείο το οποίο θα πρέπει να εξεταστείς ακόμα και το βράδυ για να χορηγηθεί η αντιβιωτική αγωγή. Δεν είναι δυνατόν, ναι, ο καθένας μας να ορίζει από μόνος του την αντιβίωση την οποία θέλει να πάρει. Είμαστε σύμφωνοι. Ερώτημα που έρχεται και ρωτάει ακροατής, ακροάτρια, και λέει το εξής. Το να συνταγογραφηθεί το αντιβιωτικό σημαίνει και επίσκεψη στο γιατρό και σημαίνει και κόστος η επίσκεψη αυτή για ένα αντιβιωτικό. Δεν είναι για μένα τόσο απλό το πράγμα. Δεν το ξέρω, απαντήστε. Συγγνώμη, επίσκεψη στο γιατρό προφανώς όταν κάνεις ιατρική, όταν δεν είναι συνταγογράφηση, δεν εμπορευόμαστε κάποιο είδος, εξετάζουμε και συνταγογραφούμε είτε μια αντιβίωση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θεωρείται ιατρική επίσκεψη. Το θέμα του κόστους και της κάλυψης ιατρικής επίσκεψης δεν αφορά το γιατρό.
αφορά το κράτος και τις δομές τις οποίες έχει δημιουργήσει ή τις συμβάσεις που έχει με τον γιατρό. Γιατί λέει και ο Δημήτρης ο Βρύσαλης σε ένα μήνυμα που στέλνει. Δημήτρη Βρύσαλη, αν έχεις τη δυνατότητα, κάνε μας ένα τηλεφώνημα να βγεις στον αέρα για να δούμε τι είναι αυτό που λες. Γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει να εξασφαλίσει το κράτος εκτεταμένο δίκτυο κρατικό, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλιώς είναι εισπρακτικό το μέτρο αυτό. Αν το εκλάβουμε έτσι ως εισπρακτικό αυτό το μέτρο, τότε το έχουμε πάει στην άλλη πλευρά, κύριε Λαθουράκη, ωστόσο. Όχι, προφανώς δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο. Είναι ένα μέτρο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος με απλά πράγματα. Περνάμε μια φάση πανδημίας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε τι σημαίνει το να εισαχθεί κάποιος σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από τον κορονοϊό και τελικά ένα ανθεκτικό μικρόβιο να μας οδηγήσει στο θάνατο. Και η ανθεκτικότητα των μικροβίων προκαλείται από την κατάχρηση των αντιβιωτικών. Αυτό είναι προάσπιση της δημόσιας υγείας. Δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο. Προς Θεού, μην βλέπουμε παντού φαντάσματα. Ωραία. Ούτε το κρατικό σύστημα της υγείας θα μας σώσει. Υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας που το κράτος οφείλει να το παρέχει. Είτε μάλιστα είναι κρατικό είτε είναι ιδιωτικό. Άρα λοιπόν από σήμερα, χθες από σήμερα, για όσους δεν το είχαν ακούσει χθες, το ακούνε από σήμερα, για να πάρει ο καθένας από εμάς ένα αντιβιωτικό όπως είναι το σωστό, για να ξέρει για ποιο λόγο παίρνει μία φαρμακευτική ουσία ένα σκεύασμα, θα πρέπει αρχικά να έχει πάει στο γιατρό του. Προλαμβάνει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν θα πάρει κανείς το αντιβιωτικό. Δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Δεν παίρνω αντιβιωτικό. Θα πάω να αγοράσω παπούτσια ή ντομάτες στο μπακάλι. Δεν παίρνω αντιβιωτικό. Το αντιβιωτικό εκτελείται από ιατρική συνταγή. Μάλιστα. Ρωτάνε επίσης, προσέξτε να δείτε στο πρακτικό μέρος του πράγματος πόσες απορίες μπορούν να λυθούν. Και επίσης, ζητώ συγγνώμη τώρα από τον κόσμο, αλλά θέλω να διευκολύνω και τον κύριο Βρυσαλή, ο οποίος βλέπω ότι επικοινωνεί σε λάθος τηλέφωνο και δεν μπορεί να συνδεθεί με τον αέρα του 984 398 181 ή 398 182, κύριε Βρυσαλή, για να βγείτε στον αέρα. Λέει ακροατής, ακροάτρια που παίρνει, που επικοινωνεί γραπτά μαζί μας και λέει το εξής, κύριε Λαθουράκη, εάν δεν μπορεί κάποιος να έρθει στο γιατρό εκείνη την ώρα γιατί κάτι του συμβαίνει, μπορεί ενδεχόμενα μέσω τηλεφώνου, επικοινωνώντας ας πούμε με εσάς, σας το κάνω προσωπικό, να σας πει ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζω και εσείς να τον βοηθήσετε με κάποιο τρόπο? Εγώ οτιδήποτε θα τον βοηθήσω, δεν μπορώ να του συνταγογραφήσω κάτι χωρίς να τον έχω εξετάσει. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό είναι αδιανόητο. Εμείς το συζητάμε πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αδιανόητα για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι, αυτές οι πρακτικές που υπήρχαν ήταν πρακτικές οι οποίες όχι βολεύαν, εξυπηρετούσαν και πολλές φορές εξυπηρετήσαν, γιατί τα φαρμακεία, ελλείψη γιατρών, ελλείψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και βοηθήσαν πάρα πολύ κάποιες φορές ή σε συνεννόηση με τον γιατρό να υπάρχει μια επικοινωνία. Αυτό όμως ήταν μια λάθος τακτική. Δεν είναι εισπρακτικό το μέσο. Υπάρχουν και δομές οι οποίες μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί. Είναι δημόσιες δομές. Ναι, να αναπτυχθεί και το δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να μπορεί ο κόσμος να βρει. Μιλάτε για οικογενειακό γιατρό, μιλάτε για τόμοι, μιλάτε για νοσοκομεία. Για κέντρα υγείας τα οποία θα μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες χωρίς να αναγκαστεί κάποιος να καταφύγει στο νοσοκομείο. Μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας το οποίο το έχουμε καταθέσει και αυτό είναι το Α και το Ω. Αν αυτό δεν γίνει, νομίζω όλα τα άλλα θα μείνουν έτσι και αλλιώς στις καλένδες και ίσως να μην εφαρμοστούν και ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, πήραμε αυτές τις πληροφορίες που πρέπει να έχουμε, αν μη τι άλλο, όλοι μας σε ό,τι έχει να κάνει με την συνταγογράφηση, με το αντιβιωτικό, όπως λέτε, αντιβιωτικό μόνο μετά την εξέταση από το γιατρό. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε Λαθουράκη, για να τα ξέρουμε. Καλημέρα. Όλοι μας όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τον 984. Καλημέρα.
Και εντάξει, τα καταφέραμε. Έτσι, μέσω μηνυμάτων, για να κάνει αυτή την παρέμβαση μετά το μήνυμα που μας έστειλε και ο κύριος Βρύσαλης. Έχετε, νομίζω, ακούσει την απάντηση που σας έχει δώσει και ο κύριος Λαθουράκης, ότι σε αυτή σας την παρατήρηση ότι δεν είναι εισπρακτικό αυτό το μέτρο, αλλά είναι για λόγους υγείας, κύριε Βρύσαλη. Συμφωνώ και είναι, αν θέλετε, σωστή η επισήμαση που κάνει ο επιστημονικός κόσμος ότι είναι ιατρική πράξη η χορήγηση φαρμάκων. Αυτό όμως το μέτρο ουσιαστικά προσκρούει σε ένα ελλειπέστατο σύστημα υγείας που θα αναγκάσει τον κόσμο πρακτικά αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν έχει να πληρώσει την επίσκεψη, θα πρέπει να προσέχεται σε δομές της υγείας που είναι ήδη επιβαρημένες. Υπάρχει ένα ανεπαρκέστατο σύστημα υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Οπότε ας φανταστεί και οι ακροατές που μας ακούνε ότι αυτός ο κόσμος για μια απλή συνταγογράφηση που θα έπρεπε το κάτω να εξασφαλίσει δομές τέτοιο σε επίπεδο γειτονιάς, να το πω έτσι, δεν υπάρχουν. Άρα, γιατί οι τόμοι, οι οικογενειακοί γιατροί, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, όπως ακούσαμε τον κύριο Λαθουράκη να λέει, δεν θα βοηθήσουνε. Δεν θα βοηθήσουνε, γιατί έχουν προσωπικό έλλειπη. Ήδη υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για να κλείσεις κάποιο ραντεβού, για να κάνεις μια εξέταση αίματος. Κλείνεις ραντεβού για να κάνεις εξέταση αίματος. Ραντεβού που πάνε μήνες μετά για να δεις κάποιο γιατρό στα νοσοκομεία. Ραντεβού που κάνουν χρόνια για να κάνεις ένα χειρουργείο. Τώρα φανταστείτε ακόμα ένα σωστό μέτρο επιστημονικά το πόσο θα επιβαρύνει, αν θέλετε, ένα σύστημα υγείας που με ευθύνη του κράτους δεν εξασφαλίζει. Αυτό εγώ ήθελα να παρέμβω και με τον κύριο Λαθουράκη και δημόσια, αλλά δεν μπορούσα και οδηγούσα, κυρία Βουλγεράκη. Αλλά με αυτή την έννοια έκανα την επισήμαση ότι θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει αυτό το κομμάτι, ώστε όντως να επιτελέσει το επιστημονικό του ρόλο και ο γιατρός. Δηλαδή να μπορεί να παρέχει με συνταγή το φάρμακο. Αλλιώς θα είναι αυτό που είπατε. Έχεις ένα προνόδοντο. Για πείτε μου, ποια πρωτοπάθεια προτίδα υγείας έχει τον οδοντογιατρό το βράδυ, νύχτα, που θα πας στο νοσοκομείο, θα πας στο νοσοκομείο. Αυτό θα γίνει πρακτικά. Ή θα περιμένει την επόμενη μέρα να πας στον ιδιώτη γιατρό, που αν έχει κλείσει τα 20 ραντεβού, τα 200 ραντεβού το μήνα, θα πει θα πρέπει να πληρώσεις και τη συνταγογράφηση και την επίσκεψη. Τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Αυτό πρακτικά θα γίνει. Γι' αυτό και νομίζω ότι τώρα πρέπει, αφού πήρε το μέτρο η πολιτεία, τώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε όλες τις ειδικότητες, τις στόβοι, τα κέντρα υγείας, να ενισχυθούν. Δεν μπορεί ένα ολόκληρο Ηράκλειο να έχει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου με ένα παράθυρο στην Αλικανασό και να λέμε ότι είμαστε καλυμμένοι. Καταλαβαίνετε, δεν είμαστε καλυμμένοι. Το ιδιωτικός μεγάλος τομέας, η περίοδο της πανδημίας, ας μην πούμε ότι συνέβαλε τα μέγιστα. Κατάλαβα τι είναι αυτό το οποίο λέτε και νομίζω οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε, αλλά ξέρετε από την άλλη και εσείς ότι είναι παγιωμένη αυτή η τακτική. Πάντα το γράμμα το πάμε ανάποδα, δηλαδή πρώτα το υλοποιούμε και μετά βρίσκουμε ποιες είναι εκείνες οι λεπτομέρειες που θα το κάνουν ευέλικτο, λειτουργικό, για να μην μας ταλαιπωρεί. Το ξέρετε, πάντα έτσι είμαστε. Δυστυχώς πάντα έτσι είναι, αλλά κοιτάτε να δείτε, γι' αυτό και η παρέμβαση των σωματείων, των συνδικάτων, των επιστημονικών φορέων θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση ότι εδώ παίρνεις ένα σωστό μέτρο, αλλά ταυτόχρονα παίρνεις και τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί. Αν δεν το πάρεις και να ταλαιπωρείς δύο φορές τον κόσμο, δεν επιτυχάνεις το στόχο σου. Μάλιστα. Γιατί τελικά αντιλαμβάνεται ένας κόσμος με την κακή έννοια. Αν δεν είναι ότι θα είναι και θα είναι ουσιαστικά εισπρακτικό. Πρακτικά έτσι θα καταλήξει, αν δεν παρκούν τέτοια μέτρα. Και νομίζω ο κύριος Λαθουράκης και γενικότερα το αντιλαμβάνονται. Εκεί θα γίνει. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Βρύσαλη, ευχαριστώ για την παρέμβαση και για τις επισημάνσεις. Καλημέρα.